Καθησυχαστικός αναφορικά με το ζήτημα της μεταφοράς απορριμμάτων από και προς το νησί της Αμοθράκης ήταν ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούν δεν θα είναι αξιόπιστα σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, γεγονός που προβλέπεται νομοθετικά από το Μάρτιο του 2018. Είναι προφανές ότι δεν θα δημιουργήσουμε κανέναν κίνδυνο, ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δημιουργήσει κανένα κίνδυνο για την ασφάλεια της θαλάσσιας μεταφοράς. Η θαλάσσια μεταφορά θα γίνεται με οχήματα και με εξοπλισμό αξιόπιστο, περιβαλλοντικά σωστό, αδειοδοτημένο και στεγανό. Και εφόσον αυτό είναι νομοθετημένο από το Μάρτιο του 2018, επιτρέπεται στο πλαίσιο διακοπής των χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης και μέσα από ένα σχέδιο δημιουργίας νέων υποδομών, όχι δηλαδή μια μεταφορά απορριμμάτων χωρίς διέξοδο για την περιοχή, αλλά μια μεταφορά απορριμμάτων δια της θαλάσσης, που έχει βεβαίωση εκ μέρους σας ότι πολύ σύντομα θα γίνει εδώ ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων χωρίς χωματερές. Αυτό είναι το κοινωνικό συμβόλαιο που κάνουμε και επιβεβαιώνουμε σήμερα και γι' αυτό χρηματοδοτήσαμε τις μελέτες με τα 157.000 ευρώ. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξήγησε ότι για έναν ακόμη χρόνο η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης καλύπτεται από την πολυετή σύμβαση που έχει υπογράψει η εταιρεία που εκτελεί το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολης Αμοθράκη και αντίστοιχα και ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου του 2019. Όπως γνωρίζετε όλοι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πολυετή σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας, οι άγονες γραμμές που λέμε, την οποία έχει μία συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν αποφεύγω να πω το όνομα της εταιρείας, δεν έχω κανένα πρόβλημα με καμία εταιρεία, πιστέψτε με, έχω αντιμετωπίσει χειρότερα προβλήματα όσο τα 2,5 χρόνια που βρίσκομαι στο Υπουργείο σε συνεννοήσεις με εταιρείες ή όχι. Και είναι μύθος ότι κάποιος είναι απέναντι σε κάποιον. Εμείς είμαστε κράτος, είμαστε κυβέρνηση και η δική μας κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνεργάζεται με οποιονδήποτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Να τελειώνουμε με παραμύθια και μύθους που έχουν ακουστεί εδώ μέσα. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός, αναφερόμενος στο ζήτημα της συγκοινωνίας, εξήγησε το λογικό της παύσης διεξαγωγής δρομολογίων από το ταχύπλοο που εκτελούσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολης Αμοθράκη, ενώ διευκρίνησε ότι το πλοίο Σαόνισσος δεν διαθέτει πιστοποιητικά από τις 30 Σεπτεμβρίου, επομένως δεν νομιμοποιείται η περαιτέρω κυκλοφορία του. Επειδή άκουσα ότι αποσύρονται αυτά τα σκάφη, να πούμε κάτι ξεκάθαρα. Η δρομολογήση των πλοίων αυτών ήταν μέχρι τώρα. Δεύτερον, το δεύτερο πλοίο, το Σαόνισσος, από 39 δεν έχει πιστοποιητικά και όπως γνωρίζετε είχε παραταθεί η διάρκεια ισχύως το πιστοποιητικό του, διότι έχει ένα πρόβλημα με ένα μέσο καθαίρεσης, το γερανάκι που λέμε, καθαίρεσης της βάρκας έκτακτης ανάγκης, το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί καινούριο. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε ειδοποιηθεί από την εταιρεία ότι το έχει αποκαταστήσει το ζήτημα αυτό και επομένως 39 υπάρχει ένα άλλο μικρό ζήτημα με μια πιστοποίηση του VDR. Μέχρι 39 υπάρχουν αυτά τα πιστοποιητικά. Εάν δεν αποκατασταθεί αυτό, νομίζω ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει όχι στη Σαμοθράκη, πουθενά αλλού.